era para que hiciese? Άλλη φορά. Τώρα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Πάμε να κλέψουμε λίγο τυρί από τον Τζουζέπε. Πίναμε όλοι, έτσι δεν είναι, παιδιά μου? Κομμάτι ξύλο που είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο ξύλο. Θα φτιάξω λοιπόν ένα πολύ ωραίο τραπέζι με αυτό. Ω, σιγά, μη με σφίγγεις, με πονάς. Ω, κάποιος μίλησε. Ποιος μπορεί να είναι? Ποιος μίλησε? Ω, τι κάνεις εκεί, με πονάς, άσε με ήσυχος, λαό. Έλα εδώ, κοιτάξτε, βρήκα το τυρί! Σύσυχα, μην κάνεις βασαρία! Όλα θα γίνουν στην ώρα τους! Ησυχία τώρα! Α, κατάλαβα τι γίνεται. Κάποιος μάλλον θέλει να μου κάνει ένα αστείο. Αλλά κανείς δεν μπορεί να κοροϊδέψει το Τζουζέπε. Όχι, όχι, είμαι παμπώνυρος εγώ. Κανείς δεν κοροϊδεύει τον Τζουζέπε, κανείς. Κατάλαβα τι γίνεται. Όχι, όχι, δεν με κοροϊδεύουν εμένα. Όχι. Από ό,τι βλέπω έχει πολλή δουλειά. Πάμε για το τυρί τώρα. Θα συνεχίσω τη δουλειά μου τώρα. Ωραία. Τι είναι? Επίθεση, παιδιά μου, στο τυρί! Επίθεση! Καλησπέρα, Τζουζέπε. Τι κάνεις εκεί στο πάτωμα, μου λες? Oh, καλημέρα και σε σένα, θεία Κάρλο. Πώς είσαι σήμερα, θεία Κάρλο, δεν με ακούς? Άσχημα, πολύ άσχημα. Α, δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί σκέπτομαι διαρκώς τι να κάνω για να βγάλω χρήματα. Ω, θα σε βοηθήσω εγώ. Μήπως μπορείς να κάνεις κάτι με αυτό το κομμάτι ξύλο. Πες μου, θείε. Τι να κάνω το ξύλο, εγώ δεν έχω ούτε σώμα. Το ξέρω, αλλά μπορείς να σκαλίσεις μια κούκλα. Μια όμορφη κούκλα που να χορεύει και να τραγουδάει. Μετά θα την πουλήσεις και θα έχεις αρκετά για να πάρεις ψωμί. Τι λες, θείε Κάρλο, δεν είναι ωραία η ιδέα μου? Ωραία, πολύ ωραία.
Είναι καλή ιδέα, Τζιζέπε. Δώσε μου το ξύλο, σε παρακαλώ, να δουλέψω. Πάρ το μόνο σου. Δεν δαγκώνει, ξέρεις. Έλα να πιούμε στην επιτυχία σου, θεέ Κάρλο, δίβα. Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι να πας καλά, ε. Άντε, γεια σου. Τι εννοείς, θεέ Κάρλο? Τα λέμε. Ευτυχώς που ξεφορτώθηκα το ξύλο. Τώρα θα πιω άλλο ένα ποτήρι πύρο. Πού είναι το τυρί μου? Κάποιος πήρε το τυρί μου. Καλό ήταν. Μα ναι, φανταστικό. Ναι, ο Τζιζέπ έχει πολύ καλύτερο τυρί από του θείου Κάρλο. Για να δούμε λοιπόν. Τι έχουμε εδώ? Λοιπόν, η μύτη. Τα μάτια και το στόμα. Φανταστικό, πολύ ωραίο. Νομίζω πως είναι ζωντανό. Μπορεί να χορεύει και να τραγουδάει κιόλας. Μπορεί να είχε δίκιο ο Γιουζέπε. Θα είναι σαν μια ζωντανή κούκλα. Τι ωραία, τι καλά. Θα είναι κάτι σαν αυτές τις μαριονέτες. Μαργιονέτες. Για να δούμε. Λοιπόν, για να δούμε. Μπορείς να περπατήσεις. Μπράβο, αγόρι μου. Θα βγάλουμε δυο μας πολλά λεφτά. Πρέπει να σου πω ότι είμαι πολύ φτωχός και δεν έχω τίποτα να σε ταΐσω. Αλλά είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα θα αλλάξουν τώρα. Έτσι δεν είναι? Μην ανησυχείς για τίποτα, θεέ Κάρλο. Εγώ είμαι εδώ. Μιλάς πολύ καλά, βλέπω. Έχω ένα πολύ καλό σχέδιο, ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο. Όχι, όχι, αρκετά με αυτά τώρα. Πρέπει να πάω να βρω κάτι να φάμε για βραδινό. Και μην ξεχνάς, μη χώνεις τη μύτη σου στις δουλειές των άλλων. Άκουσες τι είπε ο θείος Κάρλο, ε, μικρέ? Το κατάλαβες, πες μου. Παίρνε δική σου δουλειά αυτό. Αν ήμουν στη θέση σου, θα άκουγα τι μου λένε και θα το έκανα αμέσως. Αυτό εδώ είναι ένα πάρα πολύ περίεργο σπίτι, ξέρεις. Πρέπει να ακούς τι σου λένε, μικρέ μου. Σταμάτα να μιλάς εννοεί το πράγμα, αλλιώς θα σε πετάξω έξω από το παράθυρο. Α, όχι, δεν θα το κάνεις. Νόμιζα πως ήταν αληθινή φωτιά. Μη χώνεις τη μύτη σου σε ξένες δουλειές, είπε ο θείος Κάρλο. Ακόμα εδώ είσαι εσύ! Πάρ' το πίσω, δεν μπορείτε να το κλέψετε! Oops.
Θεία Κάρλο, πού είναι το σακάκι σου? Είσαι τόσο περίεργος, μικρέ μου. Δεν το χρειάζομαι το σακάκι. Το αντάλλαξα για ένα βιβλίο και κάτι για να φάμε. Έλα. Έλα τώρα, έλα. Έλα. Είναι τόσο νόστιμο. Τώρα θα πας για ύπνο και αύριο το πρωί θα πας σχολείο, εντάξει. Έλα, αγόρι μου, έλα γρήγορα, κάνε γρήγορα, θα αργήσεις. Καλημέρα, κύριε! Καλημέρα, κύριε! Από αυτό το δρόμο είναι. Είστε σίγουρος ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος και δεν είναι από τον άλλον? Τα κεβέβαια είμαι. Συγγνώμη, ξέρεις πότε αρχίζει το σχολείο, μήπως? Ναι, σε 5 λεπτά. Από πού να πω τώρα όμως? Αριστερά ή δεξιά? Νομίζω πως πρέπει να πάω προς τα δεξιά. Ελάτε, ελάτε! Η παράσταση θα αρχίσει σε λίγο και θα δείτε χιλιάδες εκπλήξεις. Ελάτε να δείτε το φανταστικό κόσμο του κουκλοθέατρου. Θα δείτε και θα θαυμάσετε. Δεν έχει ξανάρθει τίποτα παρόμοιο στην πόλη σας. Ελάτε, περάστε! Η παράσταση αρχίζει σε λίγο. Ελάτε και δεν θα χάσετε. Ελάτε να δείτε τις υπέροχες κούκλες μας. Ελάτε όλοι γρήγορα! Hey, μήπως ξέρεις πώς θα κάνει το ειστήριο? 100 δραχμές. Μπορείς να μου δανείσεις τα χρήματα, μήπως? Ξέχασα να πάρω τα δικά μου από το σπίτι. Δεν είμαι και τόσο τρελός. Έλα τώρα, έλα. Θα σου πουλήσω το σακάκι μου. Εγώ ξέρεις, είναι πολύ όμορφο σακάκι. Επίστεψέ με. Σου είπα όχι. Θα σου δώσω το καπέλο μου. Όσο με ησυχώ. Τι λες για το βιβλίο τότε, θα σου το δώσω για 100 δραχμές. Τι λες, πες μου. Έχει εικόνες? Βέβαια, έχει πολλές εικόνες. Και μεγάλα κεφαλαία γράμματα. Έλα λοιπόν. Εντάξει, θα το πάρω τότε. Τα λεφτά πρώτα. Ευχαριστώ. Ένα εισιτήριο για την πρώτη σειρά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παράστασή μας. Με πολύ μεγάλη μας χαρά θα σας παρουσιάσουμε τη θαυμάσια και εκπληκτική κούκλα Μαλβίνα. Έχει όμορφα μπλε μαλλιά και 33 υπέροχα λαμπερά μπριλάντια που θα τα πάρω εγώ. Ναι! Εσύ θα τα πάρεις, ε? Ναι. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Α, πες μου. Ναι, μπορείς να με βοηθήσεις όμως. Και βέβαια θα σε βοηθήσω, φίλε μου.
θα πάρεις 32 μπριλάντια. Έτσι, Βιερόν. Μα γιατί κλαις τώρα, μου λέει. Θέλω να την παντρευτώ. Δεν νομίζω να γίνει αυτό. Άκουσε την ιστορία μου. Αγαπώ τη Μαλβίνα, τη Τσαχπίνα. Αγαπώ, πολύ την αγαπώ. Είναι κούκλα και έχει μπλε μπαλάκια. Δυο μικρά ωραία κοτσιδάκια. Αγαπώ με πάθος αγαπώ. Κι όπου να είναι, αχ, θα τρελαθώ. Γιατί το έσπασες, τι θα κάνω τώρα? Δεν έγινε και τίποτα, έχεις δύο τώρα, μαέστρο μου γλυκέ. Απινόκιο, είναι απινόκιο. Α, Πινόκιο, ήρθα Πινόκιο. Δεν φοβάμαι το κακολίκο εγώ. Δεν φοβάμαι το κακολίκο. Εσύ λοιπόν έκλεψες την παράσταση. Έπες. Όχι. Συνεχίστε τις ανόητες. Αγαπώ τη Μαλβίνα, τη Τσαχπίνα. Αγαπώ, μα πολύ την αγαπώ. Είναι κούκλα και έχει μπλε μαλάκια. Εσύ θα μάθεις τι πρόκειται να σου συμβεί όταν έρθει η ώρα για το δείπνο. Ξέρεις πως κρέμεσαι από ένα πολύ διάσημο καρφί, Πινόκιο, ε, το ξέρεις? Πώς είναι δυνατόν να το ξέρω? Σε αυτό το καρφί που βλέπεις κρεμούσε τα μπλε μαλλιά της η ωραία Μαλβίνα πριν πολύ καιρό. Ναι, πριν πολύ καιρό. Και πού είναι η Μαλβίνα τώρα, ε? Κανείς δεν το ξέρει. Το αφεντικό της φέρθηκε πολύ σκληρά και έφυγε από αυτό το θέατρο χωρίς να πει που πάει. Από τότε κανείς δεν την είδε. Πάει, τη χάσαμε, τη Μαλβίνα, τη χάσαμε. Είναι πολύ κακό αφεντικό. Αυτά. Τι ερώτη αλάτε μέσα. Θέλω να μου φέρετε το Πινόκιο αμέσως. Είναι φτιαγμένος από ξύλο και να τον ρίξω στη φωτιά. Έτσι θα γίνει πιο γρήγορα το φαγητό μου. Γρήγορα, γρήγορα. Όχι, 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 μην το κάνετε αυτό, όχι. Αν δεν μου φέρετε το Πινόκιο θα πάρω το μαστίγιο. Πηγαίνετε να το φέρετε αμέσως, γρήγορα είπα, πηγαίνετε γρήγορα. Έλα μέσα, Πινόκιο. Έλα εδώ, Πινόκιο, η φωτιά σε περιμένει. Δεν μπορώ να μπω στη φωτιά εγώ, όχι. Γιατί όχι. Το έχω δοκιμάσει μια φορά ήδη, κύριε Καραμπάς, αλλά άνοιξε μια τρύπα στη φωτιά με τη μύτη μου, καταλάβατε τώρα. Τι αλουησίες λες τώρα, είναι αδύνατο αυτό που λες. Σας λέω την αλήθεια, αυτό γίνεται όταν είναι ζωγραφισμένη η φωτιά μόνο. Πες πώς έγινε αυτό, Πινόκιο. Η φωτιά ήταν ζωγραφισμένη σε καμβά. Πολύ ενδιαφέρον, Πινόκιο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πού την έχεις δει αυτή τη ζωγραφισμένη φωτιά? Στο δωμάτιο του θείου Κάρλο. Στο δωμάτιο του θείου Κάρλο είναι το μυστικό πέρασμα, λοιπόν. Έτσι, Πινόκιο. Ποιο μυστικό πέρασμα? Τι μυστικό, μυστικό πέρασμα? Εντάξει λοιπόν, ας αφήσω να ζήσεις.
θα δώσεις αυτά τα τέσσερα χρυσά νομίσματα το θείο Κάρλο και πες του να πληρώσει το λύκι του. Πες του να μην φύγει από αυτό το σπίτι. Πήγαινε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραμάς. Δεν θα μπορούσατε να δώσετε τα λεφτά σας σε καλύτερο άνθρωπο από αυτόν. Ποτέ. Θα λύσω το έλλειμμα του μυστικού περάσματος. Κάποιο μυστικό κρύβεται πίσω από τον πίνακα. Δεν πρέπει να μιλάμε όμως γι' αυτό. Εντάξει, παιδιά, καταλάβατε. Ένα μυστικό. Ένα μυστικό. Μια δεκάρα για το τυφλό, ματάκια δεν έχω. Μη μιλάς, κάποιος έρχεται. Μια δεκάρα, μια δεκαρούλα για μια τυφλή γατούλα, μια δεκαρούλα. Δε μου λες, Πινόκιο, πού πας, μου λες. Στο σπίτι μου πάω, στο θείο Κάρλο. Τι θα κάνεις εκεί, δεν έχει τίποτα να σου δώσει. Δεν ξέρεις τι λες, δεν έχει τίποτα. Και αυτά τι είναι, τι είναι αυτά. Τι θα τα κάνεις όλα αυτά τα λεφτά, Πινόκιο, μου λες, Τι θα τα κάνω, θα αγοράσω ένα καινούριο σακάκι για το θείο Κάρλο και για μένα ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Δεν μαθαίνεις τίποτα χρήσιμο από τα βιβλία. Αν διαβάσω εγώ βιβλίο θα γίνω στα αλήθεια τυφλός. Ψεύτη, ψεύτη. Περίμενε μια στιγμή να σε βοηθήσω. Στάσου, πώς είναι δυνατόν να βοηθήσεις το κοράκι εσύ μου λες. Κοράκι είναι, είμαι τυφλός και νόμιζα πως ήταν σκηνή. Δεν μπορώ να το δω άμυνος, δεν μπορώ καθόλου. Πινόκιο, είσαι πολύ έξυπνο αγόρι. Μπορώ να σου πω κάτι που σχεδιάζω. Ξέρω ένα έξυπνο τρόπο να πάρουμε κάποιον τα λεφτά. Αν με βοηθήσεις θα γίνουμε πολύ πλούσιοι. Τι λες λοιπόν. Τι πρέπει να κάνω. Πρόσεξε, θα σου εξηγήσω. Λοιπόν. Τώρα θα σου πω, μικρούλι μου. Στη χώρα των ανόητων υπάρχει η μαγική γη. Μια τεράστια μαγική γη! Είσαι μια φλίαρη γριά. Δεν πρέπει να λες τα μυστικά μας στους άλλους. Είναι πολύ έξυπνος και το ξέρεις. Πρέπει να προφυλαγόμαστε. Ναι, το ξέρω αυτό. Αλλά είναι φίλος μας και πρέπει να το μάθει. Εντάξει, σε αυτή τη μαγική γη σκάβεις μια λακκούβα και λες τρεις φορές. Γιαξ, γιαξ, γιαξ. Και πρέπει να πει γιαξ, 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 γιαξ. Γιαξ, γιαξ. Για ξαναπες το πιο δυνατό να ακούσει καλύτερα. Βάζεις όσα χρυσά νομίσματα έχεις μέσα στη λακκούβα και τα σκεπάζεις με άμμο. Ναι, 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 τα σκεπάς με άμμο. Μετά... Μετά πέφτεις να κοιμηθεί. Και το πρωί που θα ξυπνήσεις θα δεις ένα πολύ μεγάλο δέντρο γεμάτο με χρυσά νομίσματα. Θα έχει εκατοντάδες, χιλιάδες χρυσά νομίσματα. Πάρα πολλά νομίσματα. Είναι αλήθεια αυτό που λέει. Δεν μας πιστεύει ο ανόητος. Περιμένετε, σας πιστεύω! Και πού είναι αυτή η μαγική γη που λέτε, σας παρακαλώ, πού είναι? Δεν είναι μακριά, εκεί, πίσω από το δάσος, να, εκεί! Θα βγω μέσα, λοιπόν! Μην τους πιστεύεις, ψάματα λένε! Άσε με ίσιο και εσύ, επιτέλους! Μέσα στο σώμα του! Άσε με τα λεφτά
ξέρω πώς να το καταφέρω. Σήκωσε εδώ! Ένα κουτί σου λέω! Ανοίξε το στόμα σου! Δώσε μας τα λεφτά σου, γρήγορα τα λεφτά σου! Δώσε τα λεφτά σου! Δώσε τα πίσω! Πού είναι? Είναι πολύ σκοτεινό! Δώσε το κι άλλη! Τώρα είναι που δεν μου έχουν τίποτα! Πάμε να το πιάσουμε ένα! Τι να κάνουμε! Να το πιάσουμε, δεν μπορεί! Δεν μπορεί να το πιάσουμε! Πρόσεχε τι κάνει! Έλα, λίγο ακόμη, έλα, πρόσεχε! Πρόσεχε, λίγο! Πρόσεχε! Να το πιάσω! Σταμάτα! Μέχρι να ανοίξει το στόμα σου και να πέσουν τα λεφτά στο χώμα. Θα δεις τι θα πάθεις. Θα βάλω και το πιάτο από κάτω. Ναι, είναι καλή ιδέα. Βάλτε από κάτω, ναι. Εμείς φεύγουμε τώρα, Πινόκιο. Θα ξανάρθουμε αργότερα. Ναι, αργότερα. Γεια. Ο στρατός των Μυρμηγιών είναι στη διάθεσή σου. Καταλάβαμε τι πρέπει να κάνουμε. Εμπρός, πηγαίνουμε. Γρήγορα, πήγαινε να φέρεις τον γιατρό. Γρήγορα. Εγώ, ο γιατρός και επιστήμονας, είμαι στη διάθεσή σου, φίλε μου Τζιανίνη. Πες μου ποιο είναι το πρόβλημά σου, σε ακούω, φίλε μου. Εγώ είμαι η γοητευτική βοηθός του γιατρού. Είμαστε όλοι έτοιμοι να σε βοηθήσουμε. Ελάτε, σας ακούμε. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Και ό,τι δεν ξέρει ο γιατρός, το ξέρω εγώ. Γι' αυτό μην ανησυχείς, Τζιανίνη. Μην ανησυχείς. Ένα, δύο! Ένα, δύο! Πιστεύω πως η διάγνωση θα είναι πολύ σοβαρή. Δεν ξέρω αν έχω το κατάλληλο φάρμακο. Ναι, ναι, όπως είπε και ο γιατρός, είναι πολύ πολύ σοβαρά. Πολύ. Αφήστε με το δόκι εγώ λίγο και θα σας πω. Πιστεύω, αγαπητοί μου συνάδελφοι, ότι δεν είναι τόσο σοβαρά όσο νομίζουμε. Δεν είναι καθόλου σοβαρά. Μην τον ακούτε, δεν είναι επαγγελματίας. Όχι, μην ακούτε τις ανοησίες αυτού του φτωχού καθηγητή. Δεν ξέρει τι λέει. Αχ, σταματήστε, μην τζακωνόσαστε.
Ευτυχώς που έχω το κατάλληλο φάρμακο μαζί μου. Πάρα πολύ ωραία, αδελφή. Αυτό το λάδι είναι καλό φάρμακο. Μπράβο. Ναι, γιατί όχι. Μπορεί να βοηθήσει και δεν κάνει κακό εξάλλου. Δεν νομίζω πως χρειάζομαι κανένα φάρμακο. Δεν είμαι άρρωστος εγώ. Ποιος είσαι? Πού βρήκες αυτά τα βρώμικα ρούχα? Εδώ είναι όλοι καθαροί, ξέρεις. Μια χαρά. Είναι τα ρούχα μου. Είναι όλα καινούρια αφού. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να πλύνεις τα χέρια σου. Πήγαινε στη βρύση. Εμπρός. Τι έγινε τώρα? Πού να πήγε, πού? Εξαφανίστηκε. Εσύ φταίει για όλα. Δεν μπορώ να πιστέψω πως ήθελες να φύγουμε και να τον αφήσουμε μόνο του. Εσύ φταίεις, έτσι. Θα το βρούμε, μην ανησυχείς. Πάμε λοιπόν, τι περιμένεις? Σε έφερε λίγο τσάι. Δεν σου έχει μάθει κανείς καλούς τρόπους. Δεν ξέρεις πως να φερθείς εσύ. Αφού έπλυνα τα χέρια μου να... Δεν έχεις καθόλου τρόπους εσύ. Πήγαινε να πλύνεις πάλι τα χέρια σου. Μα πάλι? Α, θα σου μάθω εγώ πως να φέρεσαι. Μάλλον δεν έχεις κανένα να σου μάθει έτσι. Θα σου μάθω εγώ λοιπόν. Και γρήγορα μάλιστα. Άσε με ήσυχο εσύ με τους τρόπους σου. Έλα πάνω να ρίξεις μια ματιά, έλα! Έλα εδώ εσύ, για έλα. Θέλω να κάνεις μια δουλειά για μένα. Θα αρχίσουμε με τα μαθηματικά πρώτα. Λοιπόν, έχεις δύο μήλα στη τσάντα σου. Αυτό δεν είναι αλήθεια, εγώ δεν έχω κανένα μήλο. Ας κάνουμε ό,τι έχεις. Και ας πούμε πως ήρθε κάποιος και σου πήρε το ένα μήλο. Πόσα μήλα θα σου μείνουνε τότε? Έλα, δεν είναι δύσκολο να το βρεις. Έλα, σκέψου λίγο, θα το βρεις. Πόσα θα έχεις? Δύο. Πόσα μήλα θα έχεις? Δεν θα αφήσω κανένα να μου πάρει τα μήλα μου, να τους χτυπήσω. Είσαι βρικτός, είσαι απαράδεκτος. Δεν είσαι καθόλου καλός στα μαθηματικά. Τώρα θα δοκιμάσουμε να γράψουμε. Μα δεν μπορεί να κάνει τίποτα σωστά. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τζιανίνη, έλα γρήγορα. Φέρ' τον μέσα, Τζιανίνη, γρήγορα. Όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Όχι. Δεν είχα ιδέα πόσο δύσκολο είναι να μορφώσει ένα παιδί. Πολύ δύσκολο. Έχω να σου πω πολλά πράγματα που δεν ξέρεις. Θα περιμένεις ξύπνιος μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε και θα σε πάω στη μαγική που θέλεις. Εκεί σε περιμένουν πολλά χρήματα και ευτυχία. Θα περιμένεις μέχρι τα μεσάνυχτα και θα έρθω να σε πάρω. Η γάτα και η αλεπού δεν θα σε ξαναπειράξουν. Τα μεσάνυχτα. Δέκα, έντεκα, δώδεκα. Σε περιμένω απ' έξω, Πινόκιο. Ακολούθησέ με. Μα πώς θα βγω από εδώ μέσα εγώ? Το βρήκα. Έχω ένα σχέδιο. Τώρα! τα κατάφερα! Είσαι τόσο ανόητος! Τώρα, τι γίνεται εδώ? Μην ανησυχείς, Πινόκιο, θα σου πούμε εμείς, γριτσούλη μου, εμείς. Βρες
έσκασε στη χώρα των ανόητων. Βόλτα. Αυτοί βρήκαν χρυσάφι στους αγρούς της μαγικής. Ε, και πού θα βρω εγώ αυτούς τους αγρούς, ε? Προς τα δεξιά. Όσα. Όχι αριστερό. Όσα. Πήγαινε ευθεία μπροστά. Είναι ο κυβερνήτης και η γυναίκα του Πινόκιο. Εδώ πρέπει να θάψεις τα χρυσά σου νομίσματα και ύστερα να τους ρίξεις πολύ κουαλάτι και αυτά θα μεγαλώσουν. Αν μείνετε εδώ εσείς δεν θα το κάνω εγώ αυτό. Δεν μας εμπιστεύεσαι. Μα είμαστε πολύ τίμοι εμείς. Λες να το κάνεις σωστά. Γιατί δεν μεγαλώνει το δέντρο. Α, μπορεί να έβαλα πολύ λίγο αλάτι. Αυτό θα είναι. Να, βέβαια. Έλα λοιπόν, αλεμπού. Πάμε. Φύγαμε τώρα. Συγγνώμη, κύριε αστυνόμε. Πρέπει να σου πούμε κάτι. Μια κατηγορία. Είπατε. Να ακούσω. Μια κατηγορία. Εντάξει. Γιαξ! Θα γίνει επίθεση σύντομα! Σε ποιον επιτεθούν! Σε σένα, ναι! Σε ποιον! Σε ποιον είπες! Σε σένα! Σε σένα! Σε σένα! Σε μένα! Ανόητε! Δεν βλέπεις ότι είναι πολύ ευαίσθητος! Φαίνεται πως δεν μας πιστεύεις, ε! Είσαι πολύ ευαίσθητος αστυνομικός! Είσαι ένας πραγματικός ήρωας! Πιάστε! Πιάστε το και ρίξτε το στο ποτάμι! Γρήγορα! Τώρα θα την πληρώσει ο Πινόκιο! Όχι, όχι, δεν είμαι ένοχος εγώ! Γρήγορα, πετάξτε το στο ποτάμι! Θα έχει πολύ πλάκα τώρα! Ένας αληθινός Πινόκιο, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τι κόρη στην πρετοιμωσή, πήγε αμέσως από εκεί. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Πινόκιο. Ήταν το μεγαλύτερο πείδημα που έκανα ποτέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι καλός φίλος, Πινόκιο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θεία Κάρλο, είμαι τόσο στενοχωρημένος. Μουραγιά, να με, ήρθα να σε ευχαριστήσω και πάλι, καλέ μου, Πινόκιο.
Αυτός είναι ο Πινόκιο και είναι στεναχωρημένος. Και απαδάει στο θύμα σχελώνα. Κουάκ, κουάκ, κουάκ. Όπου σε το Πινόκιο, θα σου κάνω ένα δώρο. Ένα εξαιρετικό κλειδί. Ένας άντρας με μια μακριά μαύρη γενιάδα το έχασε πριν καιρό. Αλλά δεν ξέρει πως το έχω εγώ. Αυτό το κλειδί είναι φτιαγμένο από καθαρό χρυσάφι. Δεν είναι συνηθισμένο κλειδί, ξέρεις. Να προσέχεις να μην το χάσεις, χρυσό μου. Με αυτό το παράξενο κλειδί μπορείς να ανοίξεις μια πόρτα. Και πού είναι αυτή η πόρτα? Την απάντηση την ξέρει μόνο ο άντρας με τη μακριά μαύρη γενιάδα. Ποιος είναι εκεί πέρα? Εδώ! Βοήθεια, μας κυνηγάνε! Πιερό! Γεια σου, Πινόκιο! Πώς βρέθηκες εδώ εσύ, Πιερό, για πες μου! Ακόμα ψάχνω να βρω την αγαπημένη μου Μελβίνα! Και πώς πάει η δουλειά στο θέατρο? Το αφεντικό αρρώστησε και έπρεπε να μείνει στο κρεβάτι. Θα είναι καλά, Δέα. Όχι και τόσο καλά. Ο Ντόρμαν τον θεράπευσε. Και ποιος είναι ο Ντόρμαν? Είναι ταβερνιάρης και πούλησε κόκκινο κρασί στο Καραμπάζ. Το ήπια όλο και μέθησε. Άρχισε να μιλάει και δεν τελείωνε. Και τι έλεγε δηλαδή? Δεν ξέρω ακριβώς. Μιλούσε συνέχεια για ένα κλειδί. Ήταν πολύ περίεργο πάντως. Εδώ είναι το ποτάμι της Οφίσιαλόνας. Έλα, Πιερό, κάνε γρήγορα. Κι αν δεν θέλει να μας δώσει το κλειδί η Χελώνα, θα της δώσω να πιει το κρασί μου. Μετά θα κάνει ό,τι της πω εγώ. Είσαι καλός, φίλος, Ντόρμαντε. Απλά προσφέρω τις υπηρεσίες μου σε εσάς, κύριε Καραμπάζ. Ελπίζω να μην βρουν το κλειδί. Μην ανησυχείς, Πιερό, εγώ έχω το κλειδί, να το. Ο Πινόκιο έφυγε για πάντα. Βαρέθηκε τα μαθήματα που του έκανα και εξαφανίστηκε. Γεια σου, έφερα τον Πιερό μαζί μου να του μάθεις καλούς τρόπους. Είναι υπέροχο. Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Πάμε στον πίνακα λοιπόν. Πηγαίνετε να πλύνετε τα χέρια σας και να βουρτίσετε τα δόντια σας. Ένα, δύο, τρία. Θα στο είπα εγώ ότι θα μας λέει έτσι, ε! Καθρέφτηκα, τρεφτάκι μου. Είμαι αρκετά όμορφη για τον Πινόκιο. Εγώ δεν τρώω πλέον, γράφω μόνο τραγούδια. Ωχ, μαλλιά! Γράφεις τραγούδια, Πιερό. Θα μας πεις το ένα, θες? Αγαπώ τη Μαλβίνα, τη Τζακμίνα. Αγαπώ, μα
πολύ την αγαπώ. Ψυχία. Με κούκλα και έχει μπλε μπαλάκια. Δυο μικρά ωραία κοτσιδάκια. Αγαπώ με πάθος αγαπώ. Κι όπου να είναι τρέλα. Ή θα σας προειδομίσω. Ο Καραμπάς από τους ανόητος έπιασε τη Σοφή Χελώνα και θέλει να τη σκοτώσει. Ζητούσε να μάθει που ήταν το χρυσό κλειδί. Η καημένη Χελώνα φοβήθηκε πάρα πολύ για τη ζωή της και του είπε πως το κλειδί το έχει ο Πινόκιο. Για πέμπα του. Τζερίνι, πρέπει να φύγουμε αμέσως. Μάζεψε όλα μας τα πράγματα και πάμε να φύγουμε. Γρήγορα, γρήγορα. Επιτέλους, έβρικα! Δεν θα σ' αφήσω να μου ξεφύγεις πάλι! Επάνω τους, πιάστε τους! Γρήγορα! Γρήγορα, πιερώ στο ποτάμι! Γιονίνη, πρέπει να παλέψουμε μαζί τώρα! Έλα κάτω σου λέω. Ούτε να το σκέφτεσαι. Έλα κάτω λέω. Κοίτα τι έχω εγώ. Θα σου δώσω κάτι άλλο όμως. Θα σε πιάσω στα χέρια μου. Αγαπώ τη Μαλβίνα, την Τζακπίνα. Αγαπώ, μα πολύ την αγαπώ. Είναι κούκλα και έχει μπλε μαλάκια. Δυο μικρά ωραία κοτσιδάκια. Αγαπώ με πάθος αγαπώ. Κι όπου να'ναι, αχ, θα τρελαθώ. Α, το ξεφύγατε, μπράβο! Το Πινόκιο είναι ηρωάς, μπράβο! Ζήτω! Τώρα, ηρωά μου, πρέπει να πλύνεις τα χέρια σου. Πήγαινε να πλύνεις τα χέρια σου αμέσως, μ' ακούς? Εμπρός! Μου λέει συνέχεια να πληθώ. Έλα να δούμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε τον Πινόκιο. Θα προσφέρω πολλά λεφτά σε όποιον με βοηθήσει να το βρω. Χρειάζομαι το κλειδί που πήρα από τη Χελώνα. Ναι, αλλά δεν θα ήταν καλύτερα να φάμε πρώτα? Πεινάω πολύ εγώ. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Θα φάμε λίγο χοιρινό και μετά θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε. Πού θα πας τώρα? Πρέπει να μάθω σε ποια πόρτα ανήκει αυτό εδώ το κλειδί. Θα ακολουθήσει τον Καραμπάς, λοιπόν.
Μπορείς να μου κάνεις μια πολύ μεγάλη χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Είσαι ο μόνος που μπορεί να με βάλει μέσα στο μαγαζί. Δεν μπορώ να κρυφτώ κάτω από το φτερά σου, λοιπόν. Θα μου κάνεις τη χάρη, κουκουρά μου, καλέ. Φύγε από κοντά μου, γεροκόκορα! Μα, το κρασί σου είναι σαν ξύδι. Φέρε μου να πιω από αυτό το πιθάρι που έχεις εκεί στη γωνιά. Γρήγορα, μπρος, γονείς σου! Έλα, μπραβό! Έλα! Δεν έχει τίποτα, είναι άδειο. Ελπίζω να μην μου λες ψέματα. Θα ρίξουμε τα αποφάγια μας εκεί μέσα. Μετά από αυτό θα φάμε και ένα ωραίο αρνίσιο μπουτάκι. Θα βρούμε αυτό το ανόητο το Πινόκιο σίγουρα. Και αυτή τη φορά θα πληρώσει με τη ζωή του. Ανακαλύψτε το μυστικό! Το μυστικό! Να είμαι κι εγώ! Για ποιο μυστικό λέει? Το μυστικό της σοφής και λόρας! Το μυστικό της πόρτας του χρυσού κλειδιού! Ανακαλύψτε το μυστικό! Το μόνο μυστικό που ξέρω εγώ είναι πίσω από τον πίνακα στο δωμάτιο του θείου Κάρλο. Εδώ πρέπει να είναι. Αυτός ο κόκορας ήταν πολύ χαζός που μας είπε που είναι ο Πινόκιο, έτσι δεν είναι, γατούλη μου, ε? Ναι, είναι, αλλά εγώ έχει κρυφτεί, κύριε Αλεπού μου. Να βασιστούμε στην καλοσύνη του Πινόκιο. Έλα να δούμε που είναι, λοιπόν, έλα. Έλα. Ο κυβερνήτης συνέλαβε τον Πιερό και το κορίτσι με το σκυλί του. Ο Κόκκι θα τους άφηνε, τους πήρε και τους δύο. Ο Πινόκιο είναι αυτός. Ο, είναι η αμοιβή που είπες. Λοιπόν, θα μετρήσω στο τρία και θα τον δείτε μπροστά. Ένα, δύο. Oh,
Είμαστε ελεύθεροι! Είμαστε ελεύθεροι! Πιάστε τους! Πιάστε τους! Μπράβο! Μπράβο! Μέγα! Μέγα Αγαπημένα μου Πινόκιο, πόσο χαίρομαι που είσαι ακόμα ζωντανός. Θα πάω να παρακολουθώ στον κυβερνήτη. Έλα, Τζιαννίνη! Βοήθεια! Βοηθήστε με! Είμαι ένα ορφανό παιδί. Ποιος σου έκανε κακό, δύστιχο ορφανό παιδί? Αυτός ο κακός θείος Κάρλο. Πες μου το πάλι, γιατί δεν ακούω καλά. Ο θείος Κάρλο. Τώρα σε κατάλαβα. Βοηθήστε αυτό το ορφανό παιδί. Σ' αυτή την πόλη βοηθάμε τους δυστυχισμένους. Βοηθήστε τον. Ψάχνουμε να βρούμε το θείο Κάρλο. Ψάχνουμε να βρούμε το θείο Κάρλο. Τζιαννίνη, σκίσε τον πίνακα. Μα αυτός είναι ο Πινόκιο. Είναι ο Πινόκιο, Πινόκιο. Στο όνομα του νόμου, ανοίξτε την πόρτα. Ανοίξτε την πόρτα. Ανοίξτε! 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 Βοήθεια! Α, είναι πολιτικίνο! Άσε, Πινόκιο, πίνα! Βοήθησέ με, Τζιαννίνη! Βοήθησέ με, βοήθησέ με! Τζιαννίνη, γρήγορα! Γεια σου, γρίλε! Δεν περίμενε να σε βρω εδώ! Είσαι ακόμα θυμωμένος μαζί μου, Σου ζητώ συγγνώμη που ήμουν τόσο αγενής μαζί σου. Ας ξεχάσουμε το παρελθόν μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, Πινόκιο. Κούνησε το ρολόι. Καταραμένος να είναι. Δεν αυτό που βλέπω. Γίνονται τα εγγένεια του θεάτου Αστάπη. Οι περιπέτειες του Πινόκιο με σκηνοθέτη τον θείο Κάρλο. Τέλειωσε. Τα έχασα όλα μια και καλή. Πώς δεν υπάρχουν εισιτήρια. Bravo!
πεις ότι αυτό το αγόρι ήταν ένα κομμάτι ξύλο. Ήμουν τόσο ανόητος που το έδωσα στον θείο Κάρλο.